βάζει μουσικές. Την κάτσαμε τη βάρκα. Πάει, δεν έχει. Ξέρεις, εγώ θα πιάσω το μικρόφωνο τώρα και δεν με γλιτώνει τίποτα. Δεν τους γλιτώνει, δεν σας γλιτώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρατε και τα παγωτά σας σήμερα. Τα φέραμε. Ήρθατε. Ναι. Λοιπόν, φάγατε καλά, αγάπες μου. Υπέροχα! Αξί και μίσαμε κοιλίτσες. Club service catering. Τι. Καταρχήν, ελάτε μέσα εσείς όλοι. Έλα, έτσι όπως είστε, ελάτε εδώ πίσω για να σας βλέπουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό έβαλε το μπλουζάκι για να φαίνεται η ζώνη. Είναι τη τηλεόραση τα παιδιά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για όλη τη συνεργασία, όλο το χρόνο. Το Club Service Catering, που είναι και γειτονάκι, είναι στο Πικέρι, είναι πολύ κοντά εκεί στις περιοχές της δικές μας. Και το ζαχαροπλαστείο Nouveau για τα καταπληκτικά γλυκά που μας προσφέρει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία όλο αυτό το χρόνο. Όπου έχουμε χρειαστεί, τους έχουμε δίπλα μας και τους ευχαριστούμε απέραντα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Γενικώς ήταν μια περίεργη χρονιά. Δεν τη λες και από τις εύκολες χρονιές. Δεν είναι αυτό, ας πούμε, που λες κάναμε περίπατο φέτος. Καλά, σε ποια νευρικό γέλιο. Ναι, αλλά εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, ποια χρονιά τηλεοπτική έχει υπάρξει εύκολη? Καμία. Όχι. Μπορεί να ήταν καλοπληρωμένη. Μπορεί να ήταν ένα κλικ πιο χαλαρή. Μπορεί να ήταν έτσι. Εύκολη δεν ήταν καμία. Δηλαδή για ανθρώπους που πραγματικά δουλεύουν στην τηλεόραση, που αγωνίζονται για αυτό το μέσο, που τα αγαπούν πάρα πολύ. Και θέλουν να περνάτε εσείς καλά, γιατί από εσάς ζούμε όλοι εμείς εδώ. Αν πάψετε να μας παρακολουθείτε, απλά δεν υπάρχουμε. Το ότι είμαστε στον αέρα και κάποιοι παρουσιαστές από εμάς πάρα πολλά χρόνια στον αέρα. Συγκεκριμένα εγώ από το 2002 αέρα, όχι γενικά στο χώρο. Οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς. Μόλις εσείς μας βαρεθείτε, το καταλαβαίνουμε αμέσως. Λοιπόν, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Αλλά δεν πειράζει. Ήταν επίσης μια ισχυρά διδακτική χρονιά για μένα προσωπικά. Πήρα πάρα πολλά μαθήματα. Ελπίζω να τα κατάλαβα και να τα έχω εμπεδώσει ώστε να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους, μα όλους τους συνεργάτες. Κάθε μεσημέρι αποχαιρετώ λέγοντας συνάδελφοι πλατό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και όχι μόνο τους συναδέλφους που βλέπω εδώ μπροστά μου, αλλά και όλο το τεχνικό προσωπικό αυτού του σταθμού, όλα τα στελέχη και τη διοίκηση αυτού του σταθμού που μας έχουν φιλοξενήσει, που έχουμε αυτή τη συνεργασία μάλλον καλύτερα, αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, εξαιρετικά χρόνια, εξαιρετική συνεργασία και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ για την υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές. Εννοείται ότι θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τον κύριο Βριώνη πάρα πολύ. Φυσικά το Μένιο Φουρθιώτη, τον παλιό φίλο, τον καλό παλιό φίλο, στη θέση αυτή που είναι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ έναν αφανή ήρωα που μου στάθηκε εξαιρετικά φέτος, τη Βίκυ Λιόντου. Και θέλω ένα χειροκρότημα για την Βίκυ. Πραγματικά, Βίκυ μου, το λέω με καλοσύνη αυτό, όσο μπόι σου λείπει, τόσο διάολος είσαι, δηλαδή πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα όλους έναν όπως κάνω, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το κάνω. Ειλικρινά σας ευχαριστώ, φυσικά την συντακτική ομάδα που έδωσε και πάλι τη μάχη της και τον αγώνα της για να είμαστε στις επάλξεις και στον αέρα και φέτος. Να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τον Παναγιώτη, τον Κουνιάκη. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ. Πολύ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που με τιμάς με τη φιλία σου άπειρα χρόνια τώρα. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή και δίπλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κλεοπάτρα μου, εγώ το κορίτσι μου πάρα πολύ. Το καλό στα δύσκολα. Έχουμε περάσει πολλά. Μακάρι να μπορούσατε να μας έχετε μία κάμερα backstage να μας βλέπετε στα καλά μας και στα κακά μας, στα νεύρα μας και στις χαρές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φύλακα άγγελο όλων των ετών, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα την παρουσία μου μπροστά στις κάμερες, το Θοδωρή Ρακιτζή, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου, πραγματικά φύλακας άγγελος, πάντα εκεί, τσουπ, πάει από το νέο κάρτσονα, τώρα έχουμε το Ρακιτζουλίνι, όπως ο κόσμος με ρωτάει έξω το Ρακιτζουλίνι, σου μου λέει τι κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή μου, για την πολύτιμη βοήθειά σου. Όπως πάντα. Φυσικά το σκηνοθέτη μας, το Βάνια μας. Δουλειές αυτό το αγόρι. Επίσης, το Χρήστο τον Κοσμίδη, το new entry της παρέας. Ένα χειροκρότημα και στο Χρήστο, που τον ρίξαμε στα βαθιά κατευθείαν. Δεν φαντάζομαι να ξεχνώ κάποιον, έτσι, γιατί θα θυμώσω πάρα πολύ. Έφη Τσιτούμη, φυσικά. Στα χορευτικά και στις εκπλήξεις.
Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, Χρήστο μου. Λοιπόν, εάν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν πρόθεση, απλά είναι η φόρτιση της στιγμής. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Ατλάγη, έχουμε κάτι να πούμε ή να ευχηθούμε κάτι. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι. Στη Χριστίνα την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πολύ για ένα πάρτι που κράτησε 3 χρόνια για μένα. Τα γέλια μας θα θυμηθώ. Το ένωμά μας στις δύσκολες στιγμές, την ένωσή μας στις δύσκολες στιγμές που γίναμε όλη μια γροθιά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που ανοιχτήκατε και το καραόκι μας σήμερα. Να σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. 1000 ευχαριστώ για μια υπέροχη διαδρομή 3 χρόνων. Να είστε όλοι σας καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι Πλατό. Συνάδελφοι Κοντρόλ. Αγαπημένο παρεάκι μεσημεριανό εκεί έξω, που μας παρακολουθείτε κάθε μεσημέρι και σας ευχαριστούμε. Να έχετε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, ευλογημένο καλοκαίρι για όλους. Να έχετε δύναμη, υπομονή, επιμονή, να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας και τους στόχους σας. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.